να διευκολύνει, να υλοποιηθεί η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής. Ένα λεπτό θα κάνω μόνο ακόμα. Η απόφαση που πήρε 2,5 εκατομμύρια ευρώ να διατεθούν για την επανασύνδεση ρεύματος σε οικογένειες της Αττικής, οι οποίες κινδυνεύουν να μείνουν στο σκοτάδι τα Χριστούγεννα, και το ποσό αυτό βγήκε και η απόφαση βγήκε από την Περιφέρεια Αττικής. Θα παρακαλέσουμε, το ζητάμε από τον Υπουργό Εσωτερικών να διευκολύνει την υλοποίηση της απόφασης. Η δική μας πρόταση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρίσκεται ακριβώς στον αντίποδα αυτής της πολιτικής. Η δική μας πρόταση για την αυτοδιοίκηση, η οποία εμπεριέχει εξασφαλισμένα, εγγυημένα, σταθερά έσοδα στο πλαίσιο της συνολικής φορολογικής μεταρρύθμισης, την ίδρυση Αναπτυξιακής Τράπεζας Ειδικού Σκοπού, όπως και παρεμβάσεις στο νέο ΕΣΠΑ, ούτως ώστε η αυτοδιοίκηση να αποκτήσει το ρόλο της και να παίξει το ρόλο της στην παραγωγική κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση δεν ήθελε μικρό, ευέλικτο και παραγωγικό κράτος. Ήθελε ένα κράτος συρρυκνωμένο, πελατειακό, ελεγχόμενο απόλυτα από την πολιτική εξουσία. Τελειώνω. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ισχυρό όμως, ώστε να μπορεί να επιβάλλει ένα μοντέλο που θα εξυπηρετεί μόνο τα μεγάλα συμφέροντα και τις αγορές. Ένα κράτος στιβαρό για να αυξάνει την καταστολή, να καταπατά ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα. Να μπορεί να απαγορεύει στο νεαρό Ρωμανό να σπουδάσει, να βασανίζει κρατούμενους, ευτελίζοντας την ανθρώπινη ζωή και να ασκεί καταστολή σε ανάπηρους, όπως είδαμε προχθές να συμβαίνει. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, είναι η ώρα να φύγετε και το γνωρίζετε. Φύγετε, φροντίστε να το κάνετε χωρίς φασαρία και χωρίς να τορπιλίζετε το πολιτικό κλίμα.